Πάμε λοιπόν σε έναν από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΣ και στο χθεσινό παιχνίδι και αυτή την περίοδο γενικότερα. Σε έναν από τους τερματοφύλακες που έχει κάνει φέτος μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της χρονιάς στο μάτς της Τούμπας. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο goalkeeper του ΠΑΣ. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Αν και θα μπορούσαμε καλύτερα. Βέβαια. Τι σημαίνει αυτή η ήττα για τον ΠΑΣ? Πώς το σκεφτόσουν αυτό το παιχνίδι και τι σημαίνει τώρα που χάσατε? Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε υπολογίσει, να σου πω την αλήθεια, λόγω του πρώτου παιχνιδιού. Αλλά η συγκεκριμένη ήττα δεν σημαίνει κάτι για μας. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια κάτω, να δουλέψουμε περισσότερο και να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Ναι. Θα μπορούσες να πεις ένα-δυο πράγματα για το πού κρίθηκε ένα τέτοιο παιχνίδι? Συνήθως τα μάτς εκεί στα Γιάννα πάνε στις λεπτομέρειες. Θα μπορούσες να πεις ότι και έτσι έγινε και χθες? Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βασικά δεν θέλω να καθίσω πάλι να αναλύσω για τον αγωνιστικό ναι, χώρο. Ναι, 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 συμφωνώ, έχει κουράσει πράγματι. Συμφωνώ. Ήταν το ίδιος χώρος και για μας, ήταν ο ίδιος χώρος ναι. Και για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ήταν ένας δύσκολος χώρος. Θα πω ότι κρίθηκε στη δύναμη, στις λεπτομέρειες, δεν θα μπορούσε να γίνει καλό ποδόσφαιρο σίγουρα. Και όποιος έβαζε τον γκολ πρώτος θα κλεινόταν πίσω όπως και έκανε ο ΠΑΟΚ και θα προσπαθούσε να κλέψει στην ουσία βαθμούς. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε βέβαια εμείς. Και από την αρχή που μείναμε πίσω στο σκορ προσπαθήσαμε να τρέψουμε την όλη κατάσταση. Πιέσαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε ευκαιρίες, κάναμε ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Έτσι είναι τα πράγματα και συνεχίζουμε. Ακούγαμε νωρίτερα τον Παναγιώτη τον Γλύκο για την επέμβαση που είχε εκείνος στο τέρατε του Μαμπουλού. Είχες και εσύ επεμβάσει χθες και με κορυφαία αυτή στην κεφαλιά του Αθανασιάδη. Σε τέτοια μάτς όπου δεν μπορούν να γίνουν και πολλές φάσεις, ο δικός σας ρόλος είναι ακόμα πιο σημαντικός, έτσι? Ναι, σίγουρα. Κρίνει σίγουρα, αποτελέσματα, σίγουρα. Δίνει βαθμούς. Σε τέτοια μάτς όταν γίνονται μια-δυο καθοριστικές φάσεις σε ένα παιχνίδι, πρέπει να είσαι πανέτοιμος, να είσαι 100% συγκεντρωμένος εκείνη τη στιγμή για να μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου. Το πρωταρχικό και το πιο νομίζω σημαντικό είναι να μην δεχτείς γκολ. Εμείς ναι. Εμείς δεχτήκαμε γκολ χθες. Άρα κάτι δεν κάναμε σωστά. Στη φάση, και Αλέξανδρε, μπορείς να πεις ότι έγινε κάποιο μεγάλο λάθος στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, στη δική σας ομάδα? Δηλαδή, έχασε τον Αθανασιάδη. Ξεκινάει, άμα δείτε κιόλας, ναι. Η φάση ξεκινάει από πλάγι. Ναι. Εκεί έπαιξε γρήγορα ο Λέο και έτσι έγινε ευκαιρία. Εάν δεν θα... Φαινόταν βέβαια την αρχή του παιχνίδι ότι θα κρινόταν ή στις στατικές φάσεις ή σε κάποιο γκολ έτσι με γέμισμα, με ναι. Καραμπόλα, ναι. Με γέμισμα. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση, γιατί το έχω δει και αρκετές φορές, ήταν μια δύσκολη φάση και για τους αμυντικούς μας. Ναι. Δεν νομίζω να μπορούσε να κάνει, όπως και ο Τόλης στην κεφαλιά του Αθανασιάδη. Ήταν μια πολύ δύσκολη, τον είχε μια δύσκολη φάση, τον είχε μπροστά του, του πήρε την εσωτερική. Ήταν πολύ δύσκολη φάση. Μάλιστα, μάλιστα. Αλέξανδρε, το μάτς της Τούμπας θα το θυμάσαι για χρόνια? Ήταν η καλύτερη σου εμφάνιση μέχρι στιγμής στην καριέρα και σου ευχόμαστε να κάνεις και πολλές άλλες. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν, ναι, πραγματικά ήταν πολύ, πολύ κέραια η συμμετοχή μου. Εγώ αυτό που πραγματικά κάθε μέρα δουλεύω και προσπαθώ να βελτιώνομαι είναι να βοηθάει την ομάδα μου και να μπορώ να κρατώ πίσω το 0. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν έκανα κάτι διαφορετικό. Έκανα αυτό το οποίο έχω μάθει να κάνω τόσα χρόνια. Προσπαθώ και εγώ από την πλευρά μου να βοηθάω όσο δυνατόν γίνεται την ομάδα μου. Γι' αυτό το λόγο με πήραν και αυτή είναι κιόλας η θέση μας. Να μπορούμε να κρατάμε πίσω το 0, να το φυλακίσουμε. Ζώντας και εκείνο το μάτς και το χθεσινό, είπες και χθες στην τηλεόραση ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, ή γενικά είναι η άποψή σου βλέποντας αρκετά παιχνίδια στο πρωτάθλημα? Επειδή κιόλας μ' άρεσε το ποδόσφαιρο, παρακολουθώ και Ελλάδα και εξωτερικό, αυτό που σαν φίλαθλος πιο πολύ, έτσι, σαν φίλαθλος που αγαπάει να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, είπα την άποψή μου για αυτό το συγκεκριμένο, έτσι,
θέμα. Τι? Νομίζω ότι βάσει και στατιστικών, έτσι, και στα τελευταία 9 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έχει χάσει μια φορά από εμάς, έτσι. Ναι, ναι. Δημιουργεί τις περισσότερες ευκαιρίες στο πρωτάθλημα, παίζει το πιο δημιουργικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπω μόνο εγώ, νομίζω ότι όλος ο κόσμος το βλέπει το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό που βλέπω φέτος από το ΠΑΟΚ μου αρέσει. Και από την Ξάνθη βέβαια, και η Ξάνθη παίζει ωραίο ποδόσφαιρο φέτος, και ο Πανιώνιος μου αρέσει φέτος, είναι καλές ομάδες οι οποίες παίζουν δημιουργικό ποδόσφαιρο και έχουν αναβαθμίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο φέτος. Το φοβερό, Αλέξανδρε, είναι ότι αμέσως μετά καλείται να σχολιάσει τη δική σου ατάκα ο Λέοβατς, ο παίκτης του ΠΑΟΚ που βάλε τον γκολ, και τι απαντάει, ότι αν εμείς παίζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο θα ήμασταν και πρώτοι. Το θέτει ναι, έτσι, δηλαδή το ότι η βαθμολογία λέει κάτι άλλο. Η βαθμολογία λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι από την κορυφή, ξέρω εγώ, 10 πόσους βαθμούς πίσω. Ναι. Είναι το πώς βλέπει ο καθένας το καλό ποδόσφαιρο, Βάσει αριθμών, στην ουσία ο Ολυμπιακός είναι πρώτος. Ναι, ναι. Απλώς, αυτό που είπα εγώ είναι ότι παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ. Αλλά το συγκεκριμένο πράγμα δεν είναι ότι αποφέρει και βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Είναι και πολύ υποκειμενικό. Εσύ, για παράδειγμα, τι θεωρείς ωραίο ποδόσφαιρο στη δική σου κρίση? Είναι η δημιουργία φάσεων, είναι η ταχύτητα, είναι, ξέρω εγώ, το να φτιάχνεις, να βάζεις πολλά γκολ, να ταυτόχρονα να κάνεις πολλές επιθέσεις και να μην δέχεσαι φάσεις? Πώς το κρίνεις? Καταρχήν ο ΠΑΟΚ φέτος θέλει να δημιουργεί, να παίζει από πίσω. Έχει ποιοτικούς παίχτες όπως ο Μπίσεσβαρ. Θέλει να παίζει κάτω την μπάλα του ποδόσφαιρο, να δημιουργεί από τα πλάγια, με τον άξονα. Έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες για να μπορέσει να δημιουργεί ευκαιρίες με διάφορα. Με ποικιλία, ναι. Έχει μεγάλη ποικιλία, ναι. Έχει μεγάλη ποικιλία. Εντάξει, εγώ είπα μια άποψη, είπα την άποψή μου. Δεν είσαι ο πρώτος, το έχει πει ο προπονητής του Ατρομήτου, όταν κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Το έχει πει ο Ντέμις Νικολαίδης, που έχει μια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το έχει πει ο Μάκος, που παίζει στο Πανετολικό. Το έχει πει, το λένε πολλοί και διάφοροι, κάθε εβδομάδα σχεδόν. Από την πλευρά, βασικά τη δική μου, που το βλέπω σαν ποδοσφαιριστής και σαν ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, θέλω κι εγώ να βλέπω κι άλλες ομάδες. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πάντα πρώτος, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει κάθε χρόνο με διαφορά, απλώς θέλουμε να γίνει και λίγο πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να ανέβουν κι άλλες ομάδες. Φέτος έχει ανέβει ο Πανιώνιος, η Ξάνθη, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί εμείς, έχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν τα λέω εγώ. Νομίζω πως είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος και γίνεται μια έτσι πιο δημιουργική δουλειά από τις ομάδες. Εδώ επάνω τώρα, Αλέξανδρε, για να κλείσουμε, και για εσάς το είπες και χθες, ότι βεβαίως στόχος είναι να είναι ο ΠΑΣ όσο πιο κοντά στην πεντάδα. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Για τα play-off είναι 4 θέσεις. Έχουμε όμως τον Πανιόνιο, την Ξάνθη, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον ΠΑΣ, 6 ομάδες. Νομίζω που μπορούν να το πάνε αρκετά μακριά να διεκδικήσουν τις 4 θέσεις. Βλέπεις κάποιον να έχει προβάδισμα, βλέπεις κάποια από τις ομάδες Πανίνο, Ξάνθη και ΠΑΣ για να βγάζουν έξω κάποιον μεγάλο τα play-off? Ό,τι και να πω τώρα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε το ποιος θα είναι μέσα στα play-off. Ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο από τη μία εβδομάδα στην άλλη μπορούμε να αλλάζουν πολλά. Όπως και ο Παναθηναϊκός φέτος με τον κύριο Ζουλίδη έχει δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Μπορεί στη συνέχεια να γίνει πιο δυνατός κιόλας. Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η ΑΕΚ μέσα, είναι η Ξάνθη, εμείς, είναι ο Πανιώνιος. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες μέχρι το τέλος θα πάμε να παίξουμε στην ουσία. Έτσι φαίνεται. Για την πεντάδα. Αυτό που ευελπιστώ έτσι από την πλευρά μας είναι να,
να είμαστε σίγουρα εμείς μέσα, γιατί κάθε χρόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε δείξει ότι έχουμε ανεβάσει επίπεδο σαν ομάδα και να καταφέρουμε όπως και πέρσι να ξαναβγούμε στην Ευρώπη και εμείς και να δώσουμε χαρά πάλι στον κόσμο μας. Νομίζω βάσει των τελευταίων χρόνων η ομάδα έχει αλλάξει και επίπεδο. Έχει και διάρκεια, ναι βέβαια. Έχει διάρκεια πλέον, δεν είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε από τη Β' Εθνική και θέλει απλώς να κρατηθεί στην κατηγορία. Θέλει να πρωταγωνιστήσει, θέλει να είναι μέσα στην πεντάδα, θέλει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αν μη τι άλλο μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στη δική σου προσπάθεια αλλά και στον Παζιάννα. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.